Έχουμε πει τι να μην κρατάμε στο πορτοφόλι μας για να μην μπλοκάρουμε έτσι τη ροή των χρημάτων, την αυθονία. Να είμαστε δηλαδή σε αυθονία και όχι σε έλλειψη, και είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο και link θα βάλω κάτω στην περιγραφή, τι μπλοκάρει την αυθονία, τι να μην βάζουμε στο πορτοφόλι μας, τι να μην βάζουμε στην τσέπη μας, τι να μην βάζουμε στην τσάντα μας. Τώρα όμως εγώ στο σημερινό επεισόδιο, αφού με ρωτήσατε αρκετοί στα σχόλια του προηγούμενου βίντεο από κάτω, με ρωτήσατε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερη αυθονία, τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, δεν θα τα βάζουμε αυτά, αλλά υπάρχει κάτι που να μπορούμε να βάλουμε μέσα στο πορτοφόλι και να είναι έτσι κάτι σαν γούρι, σαν καλή τύχη για να προσελκύσουμε περισσότερα χρήματα και την αυθονία στη ζωή μας. Οπότε λοιπόν σας έχω εδώ πέρα τη λύση. Έχω ένα ξύλο κανέλας, έχω αλάτι χοντρό και ρύζι. Τι θα κάνουμε με αυτά? Λοιπόν, θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Εγώ ήδη, τώρα για να μην σας δείξω λίγο το πορτοφόλι, ήδη στο πορτοφόλι μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχω κάτι εδώ μέσα. Πέστε. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, κόκκινο πορτοφόλι, σύμφωνα με το Feng Shui, το κόκκινο πορτοφόλι προσελκύει χρήματα. Και έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό ρίξει αυτά εδώ. Και ελπίζω, επειδή έχω ένα ταξίδι τώρα το Πάσχα, να μην στο αεροδρόμιο αρχίσει και βαράει τίποτα και άντε να τους εξηγήσεις τώρα τι είναι αυτά που έχεις και γιατί τα έχεις εκεί έτσι, και αν δεν έχει δει και κάποιος το επεισόδιο εδώ στο YouTube από τους ανθρώπους που ελέγχουν εκεί στο αεροδρόμιο, άντε να τους εξηγήσεις τώρα γιατί έχεις μέσα και πέρα ρύζι ανακατεμένο με αλάτι. Όποιοι ξέρετε, αν επιτρέπετε έτσι λίγο ριζάκι και λίγο αλατάκι στο πορτοφόλι, ελπίζω να μην βαρέσει και να μην έχω πρόβλημα. Έτσι, ωραία. Γιατί ποιος ακούει το Γιάννη πάλι, θα πει «Τι έκανες πάλι?». Λοιπόν, αυτό το ξύλο κανέλας, γιατί το έχουμε λοιπόν το ξύλο κανέλας? Έχουμε πει ότι καθαρίζουμε ενεργειακά το χώρο μας. Εάν δεν έχετε φασκόμηλο, αν δεν έχετε θυμίαμα, έτσι για να φύγουν οι αρνητικές ενέργειες, μπορείτε να το ανάψετε, να περάσετε λίγο έτσι γύρω από τον εαυτό σας, να το περάσετε λίγο εδώ γύρω τριγύρω στο χώρο, μπορείτε να το αφήσετε να καίει, να βγάζει, θέλουμε αυτό το καπνό. Και ξέρετε τι θέλουνε? Πάρα πολύ απλό, δύο πράγματα χρειάζονται. Χρειάζεται το ρύζι και το χοντρό αλάτι. Τι θα κάνετε? Θα πάρετε από το ρύζι και θα μετρήσετε. Το ρύζι προσελκύει την αυθονία. Τουλάχιστον στην Ανατολή το ρύζι το έχουν σαν κάτι πάρα πολύ καλό, προσελκύει την αυθονία, την καλή τύχη. Και θα πάρετε λοιπόν το ρύζι, θα μετρήσετε 21 κομμάτια από το ρύζι. 21. Έτσι, θα μετρήσετε 21. Και αφού μετρήσετε τα 21, θα πάτε στο αλάτι, που είπαμε ότι το αλάτι, αν έχετε δει και σε προηγούμενα βίντεο, διώχνει την αρνητική ενέργεια, διώχνει το κακό, το σκοτεινό, το οτιδήποτε τέλος πάντων μας μπλοκάρει. Οπότε θα πάρετε από το αλάτι 21 κομμάτια από το ρύζι και 11 κομμάτια από το αλάτι το χοντρό. Έτσι, από το αλάτι το χοντρό. Εδώ, να μην πέσουν, πέφτουν κιόλας, έτσι. Και αυτά εδώ πέρα, έτσι μετά θα τα ανακατέψετε, θα ανακατευτούν και από μόνα τους, όπως είναι. Όπου θέλετε, έτσι, οι άντρες μπορεί να έχετε τσέπη, ρίξτε το στη τσέπη σας, οι γυναίκες σας κρατάμε πορτοφόλι, ρίξτε στην τσάντα σας, οπουδήποτε, τέλος πάντων που κρατάτε λεφτά. Και θα τα ρίξετε στο πορτοφόλι, εμένα όπου να είναι πήγαν, έτσι, δεν είναι ότι και καλά θα πάει στη μία μεριά, μπορεί να πάει και λίγο παραδίπλα, δεν πειράζει. Και θα τα ρίξετε λοιπόν στο πορτοφόλι σας, μέσα ανακατεμένα το ρύζι με το αλάτι. Φυσικά αφού το κάνεις αυτό μπορείς και να προσευχηθείς, μπορείς να πεις το οτιδήποτε. Εγώ αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι φτάνει να πείτε μόνο 3 φορές «Διώχνω την έλλειψη, έλκω την αυθονία». «Διώχνω την έλλειψη, έλκω την αυθονία». «Διώχνω την έλλειψη, έλκω την αυθονία». 3 φορές αυτό και τίποτε άλλο. Και φυσικά το κάνεις μόνο μία φορά, τα αφήνεις εκεί πέρα, στο πορτοφόλι σου, ανακατεμένα αυτά τα δύο συστατικά. Και τελειώσαμε. Έτσι. Οπότε είπαμε τι δεν βάζουμε στο πορτοφόλι και τώρα σήμερα είπαμε με αυτό το βίντεο και κλείνουμε το θέμα με το πορτοφόλι και με την αυθονία όσον αφορά το πορτοφόλι και με τα χρήματα όσον αφορά το πορτοφόλι. Κλείνουμε το θέμα εδώ με το τι μπορούμε να βάλουμε για να έλξουμε αυθονία. Και εδώ είμαστε στα σχόλια.
να μου πείτε αν φούσκωσε το πορτοφόλι σας περισσότερο τις επόμενες μέρες. Πάσχα έρχεται. Θα πάρουμε βέβαια και δώρα στα βαφτιστικά μας και γενικώς τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αλλά θέλω να μου πείτε αν το πορτοφόλι σας κρατήθηκε στο ύψος του, αν φούσκωσε και τι έκανε, τι έπαθε με αυτό εδώ. Εγώ πάντως με αυτό θα πάω στη Βιέννη, θα περάσω το αεροδρόμιο. Τώρα αν πούν τι είναι αυτά που έχεις, δεν ξέρω, θα τους εξηγήσω, θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω. Τώρα θα καταλάβουν, δεν ξέρω.